Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους και όλες για την πρόσκληση πρώτα απ' όλα, γιατί μπορεί να έχουμε συναντηθεί πάρα πολλές, με πάρα πολλούς και πολλές από εσάς σε διαφορετικές περιόδους, αλλά όντως η σημερινή στιγμή είναι πραγματικά κρίσιμη, γιατί αυτό το νομοσχέδιο που έχει βάλει η κυβέρνηση στη διαβούλευση μέχρι προχτές και που τώρα το κατέθεσε στη Βουλή και πάει στις επιτροπές, αρχίζουν και συνεδριάζουν από αύριο οι επιτροπές της Βουλής και τελικά από ό,τι μαθαίνουμε τη Δευτέρα θα το φέρει στην Ολομέλεια της Βουλής για να ψηφιστεί, επιδιώκουν να το ψηφίσουν σε μια μέρα, τη Δευτέρα το βράδυ, εκτός λέει αν είναι πολλοί ομιλητές θα πάει και την Τρίτη, πάντως θέλουν να το τελειώσουν και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, δηλαδή είναι χαρακτηριστικά αυτά με τον τρόπο που τα είπατε όλοι σας και τα παιδιά τώρα τελευταία, οι νέοι από την απεξάρτηση και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι. Έτσι ακριβώς είναι τα ζητήματα, έτσι τα νιώθουμε και εμείς ως κόμμα, πρέπει να σας πω, μέσα από αυτή τη διεργασία, γιατί δεν είμαστε και έξω από τα πράγματα, ζούμε και εμείς αυτή την κατάσταση, είτε μαζί σας από τις συναντήσεις που κάνουμε, είτε από διάφορα μέλη μας, φίλους του κόμματος, που έχουν και αυτοί και αντιμετωπίζουν το ίδιο ζήτημα, γιατί στην ίδια κοινωνία ζούμε. Σε μια κοινωνία στην πραγματικότητα βαρβαρότητας, εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, με όλα αυτά που είπατε, με πολέμους αλλού, με εκμετάλλευση αλλού, με ένα σωρό προβλήματα, με ηθικά διλήμματα, πολιτικά, πολιτιστικά, τα πάντα, τα οποία και βέβαια μια προπαγάνδα, να το πω έτσι απλά, μια δουλειά εσκεμμένη που γίνεται από το σύστημα που θέλει τους ανθρώπους να είναι καθυλωμένους, να είναι άβουλοι, να είναι άβουλα όντα και να παρακολουθούν για να μπορούν οι μεγιστάνες του πλούτου και οι διάφοροι κυβερνώντες να περνάνε τα δικά τους σχέδια που είναι και οικονομικά συμφέροντα εκτός από πολιτικά. Και από αυτή τη σκοπιά είναι μεγάλο αυτό το κίνημα της πάλης για την πρόληψη, για την θεραπεία, την απεξάρτηση, την κοινωνική επανένταξη και πρέπει να έχει στόχους, οράματα και σχέδιο συγκεκριμένο. Και αυτό το νομοσχέδιο δεν το λύνει. Βέβαια, είχαμε τα μηνύματα που είπατε, υπήρχαν αρκετά χρόνια πριν, ότι πάνε στην ουσία σταδιακά, βήμα το βήμα, σιγά σιγά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διάλυση, την απαξίωση όλων αυτών των προγραμμάτων. Και φυσικά τώρα μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που έρχεται σε μια εποχή, για παράδειγμα, και το βάζουν με τον τίτλο για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και την αντιμετώπιση του ζητήματος των εξαρτήσεων κλπ. Με έναν τέτοιο τίτλο τη στιγμή που ξέρουμε ότι και λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης, των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και η χώρα μας, εδώ η Ευρώπη, η χώρα μας ειδικότερα, με την πανδημία και τον εγκλεισμό, έχουν μεγαλώσει και όλα τα ψυχικά ζητήματα, αυτά που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας, οι οικογένειές μας, τα παιδιά μας, και που θα έπρεπε να στηριχτούν και να ενισχυθούν και να δημιουργηθούν και νέες δομές, για παράδειγμα ψυχιατρικής υγείας. Και σε αυτό το τομέα καταργούν, κλείνουν δύο νοσοκομεία ψυχιατρικά, για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα μένει μόνο ένα. Και βέβαια με ελάχιστο προσωπικό κλπ. Και φυσικά το άλλο μεγάλο θέμα για το οποίο είμαστε σήμερα και εδώ, της απεξάρτησης, το οποίο στην ουσία καταργούν όλες τις δομές πρόληψης, τη στιγμή που όλα τα στοιχεία και τα δικά τους αυτά λένε, δείχνουν ότι έχει μειωθεί η φυσική ηλικία των παιδιών που γίνονται χρήστες ή δοκιμάζουν, τέλος πάντων, και είναι εκεί στα 12-13 χρόνια, που σημαίνει μικρές ηλικίες, που έχει διευρυνθεί αυτό το θέμα και θες μεγαλύτερα προγράμματα πρόληψης, ενημέρωσης, βοήθειας σε αυτά τα ζητήματα, τα καταργούν αυτά. Καταργούν όλα τα προγράμματα απεξάρτησης, το ΚΕΘΕΑ, στεγνά προγράμματα άλλα, 18 άνω, αυτά που είπατε, αργό, διάπλους, είναι πολλά, η ανός και άλλα δηλαδή, δεν, μην τα πω όλα.
και εδώ η στροφή που είμαστε, που μίλησαν για τα παιδιά, ας πούμε, τις κοινότητες αυτές, στην ουσία τις συρρυκνώνουν μέχρι να διαλυθούν εντελώς, να μην υπάρχουν. Αυτό είναι το σχέδιο επί της ουσίας. Και είναι και απαράδεκτο και απάνθρωπο και επικίνδυνο για την κοινωνία μας. Για όλους. Και αυτά που λένε για τον ΕΟΠΑΕ, πως τον λένε, τάχαμε ότι είναι εθνικός οργανισμός που, της πρόληψης και της αποκατάστασης των εξαρτήσεων, στην ουσία χειροτερεύει την κατάσταση και γίνεται, θα γίνει, θα το δείτε, εμείς αυτή είναι η εκτίμησή μας ως κόμμα, το όχημα για να γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Να κλείσουν όλες οι δομές και λοιπά, να περάσουν σε κάποια δήθεν αρρωγή, μια θεραπεία, στη φαρμακολογία ή δεν ξέρω τι, σε άλλα, ενώ μιλάμε τώρα για ένα πολύ σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα, όπως πολύ σωστά το αναλύσατε και το περιγράψατε. Και από αυτή τη σκοπιά εμείς αυτό που παλεύουμε είναι η ενίσχυση όλων των δομών. Όλων των δομών της απεξάρτησης. Και με γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί είναι ευθύνη του κράτους και δεν είναι των ιδιωτών. Ούτε να κάνουν δίθεν εθελοντικές εισφορές και δεν ξέρω τι οτιδήποτε άλλο από τα τεράστια κέρδη που έχουν. Να τις κάνουν και αυτές, δεν λέμε εκεί, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα όμως είναι το κράτος χρειάζεται να επιληφθεί τη χρηματοδότηση. Και χρειάζεται και προσωπικό κατάλληλο, εξειδικευμένο, και χρειάζεται να απευθύνεται και στα παιδιά, στους χρήστες, αλλά χρειάζεται και στις οικογένειές τους, γιατί αυτές είναι που και θα ξεκινήσουν την υπόθεση και θα στηρίξουν και θα είναι το βασικό στήριγμα από εκεί και πέρα, μαζί βέβαια με την κοινωνία, με το κράτος, με τις δομές κρατικές που πρέπει να αναλάβουν και αυτές τις ευθύνες τους που δεν τις αναλαμβάνουν. Εκεί είναι το ζήτημα και εδώ χρειάζεται και χρηματοδότηση και προσωπικό με σταθερή εργασία να δουλεύει και να παρακολουθεί αυτά και να ενισχυθούν. Αντί να γίνουν περισσότερες, πάνε τώρα και καταργούν αυτές που υπάρχουν. Δηλαδή είναι έξω από κάθε λογική αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό σε αυτή τη φάση, και η παρουσία μου εδώ έχει και το νόημα, να το πω έτσι και καθαρά, μιας και είναι και η κρατική ΕΡΤ, η οποία είναι υποχρεωμένη, εδώ που τα λέμε, να παρακολουθεί τις διεργασίες των κομμάτων, ιδιαίτερα αν είναι σε επίπεδο αρχικών, όπως τους λένε, γενικών γραμματέων τέλος πάντων κλπ, που θα πρέπει να αναδείξει αυτό το πρόβλημα και όχι να το πει κάπου κάποια ώρα σε ένα δελτίο στο τέλος μετά από ένα σωρό άλλες ανούσιες ειδήσεις και χωρίς ο άλλος καν να καταλαβαίνει που ήταν το ΚΚΕ, που ήταν ο Κουτσούμπας, που ήταν ο Σοφιανός και η υπόλοιπη αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, να μην καταλαβαίνει κανένας ούτε το χώρο, ούτε με ποιους μίλησε, ούτε για ποιο ζήτημα μίλησε, και να δείχνει δευτερόλεπτα μια δηλωσούλα που ούτε καταλαβαίνεις τι λέει στο τέλος. Λέει, δηλαδή, από όλα αυτά που είπα τώρα, που τέλος πάντων πιστεύω ότι κάτι είπα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να δούμε τι θα δείξει. Άρα λοιπόν η προβολή του ζητήματος αυτού και η παρότρινση για κινητοποίηση των ανθρώπων, και βέβαια να απευθυνθούμε εδώ και σε άλλα κόμματα, εμείς αυτό θα κάνουμε στη Βουλή μέσα και στους κυβερνητικούς βουλευτές, γιατί αυτοί ψηφίζουν. Οι 158 πόσοι είναι, 157 τώρα διαγράψαν και άλλο, μου φαίνεται, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς, πάντως εκεί έχουν το 150+1 για να παίρνουν τις αποφάσεις. Αυτοί ψηφίζουν. Και στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος θα απευθυνθούμε και θα τους καλέσουμε, γιατί θα τους κρίνει η κοινωνία, θα τους κρίνει η ιστορία, αν πάνε και ψηφίσουν την ερχόμενη εβδομάδα ένα τέτοιο έγκλημα που θα έχει γενικότερες επιπτώσεις και στις δικές τους οικογένειες και στα δικά τους τα παιδιά και στους συγγενείς τους και στους γνωστούς τους. Πολύ περισσότερο βέβαια στους ψηφοφόρους τους, που είναι η ίδια ελληνική κοινωνία. Άρα πρέπει αυτές τις μέρες όσο μπορούμε να δυναμώσουμε αυτή την πίεση, να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση. Θα σας πω ειλικρινά, δεν έχω πολλές ελπίδες, γιατί αυτή η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη έχει δρομολογήσει
αυτές τις εξελίξεις και με τα οικονομικά συμφέροντα που έχει και με άλλα συμφέροντα ευρωπαϊκά, αμερικάνικα, ανατοϊκά κλπ. Κλπ. Που έχουν σχεδιασμούς τέτοιου είδους, αλλά παρόλα αυτά θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο έτσι ώστε να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο. Άλλωστε δεν υπάρχει ούτε ένας εκλεγμένος φορέας που να ασχολείται με την ψυχική υγεία, με τις εξαρτήσεις, με την απεξάρτηση κλπ. Που να συμφωνεί έστω και στο ελάχιστο με αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο. Δεν υπάρχει κανένας. Άρα για ποια κοινωνία μιλάνε, για ποιους φορείς κλπ. Μόνο κάποιοι διορισμένοι τους, μόνο αυτοί συμφωνούν. Και αυτοί οι ίδιοι που φτιάξαν το νομοσχέδιο. Θα ήθελα να σε ευχηθώ καλή δύναμη, καλή υγεία, καλούς αγώνες, γιατί δεν θα σταματήσει πάλι και μετά, ό,τι και να γίνει την άλλη Δευτέρα, την άλλη Τρίτη, δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα, γιατί αλλάζουν τα πράγματα, επανέρχονται τα πράγματα, ακόμα και αν υποστούμε μια προσωρινή τώρα ήττα και το περάσουν τελικά αυτό, ο δρόμος είναι μακρύς και είναι μπροστά μας. Και μπορούμε να τα αλλάξουμε τα πράγματα. Σας ευχαριστώ.